Πολιτική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο εκδηλώνει η Κομισιόν με φόντο το περί εκποίησεων σκηνικό στην Κύπρο. Ο αντιπρόεδρος Γιώργη Κατά είναι αρμόδιος για τις νομισματικές και οικονομικές υποθέσεις και για το ευρώ με δηλώσεις στον Αντένα ζητά αποφασιστική δράση, διαμηνύοντας ότι ο νέος νόμος για τις κατασχέσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της έκτης δόσης της Κυπριακής Δανειακής Σύμβασης, συνολικού ύψους 436 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Φιλανδός αξιωματούχος, ο οποίος αντικατέστησε τον Όλι Ρεν στην ηγετική πυραμίδα της Κομισιόν, φροντίζει μάλιστα να ξεκαθαρίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι η Κομισιόν από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η εγκριθήσα μεταρρύθμιση του νόμου για τις κατασχέσεις ανταποκρίνεται τόσο στο γράμμα όσο και το πνεύμα των λεπτομερών απαιτήσεων που καθορίζονται στο μνημόνιο συμφωνίες μεταξύ της Κύπρου και των εταίρων της. Μια θετική αξιολόγηση, υπογραμμίζει ο κ. Κατάινεν, αποτελεί προϋπόθεση για την επόμενη εκταμείευση της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο, την οποία το Eurogroup καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναμένεται να εξετάσουν το Σεπτέμβριο. Μιλώντας για πρώτη φορά επί της ουσίας του Κυπριακού Μνημονίου, ο Γιώργη Κατάινεν υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις κατασχέσεις είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επισημαίνει ότι με βάση το υφιστάμενο καθεστώς απαιτούνται 20 χρόνια για να κατασχεθεί ένα υποθηκευμένο ακίνητο στην Κύπρο, ενώ προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει πισωγύρισμα στον χρηματοπιστωτικό τομέα με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλα δύο επίπεδα. Αφενός στη ροή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφετέρου στην επανεκκίνηση της προσπάθειας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ο Γιώργη Κατάινεν δεν παραλείπει να στηρίξει τη Λευκωσία, υπογραμμίζοντας ότι οι κυπριακές αρχές επιτυγχάνουν σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε το προηγούμενο έτος. Με την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων της Κύπρου δημιουργούνται συνθήκες για μια βιώσιμη ανάκαμψη της ανάπτυξης και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, καταλήγει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.